Μη διακόπτετε. Είναι θέμα ευγενία, κύριε Τζαβάρα. Είναι θέμα τάξεω. Σα παρακαλώ πολύ, μην διακόπτετε. Σα παρακαλώ. Μα λέτε τώρα για ποίηματα τα οποία είναι χιλιοφιλόμενα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μην διακόπτετε. Υποτιμάτε. Υποτιμάτε. Θα έχετε τελειώσει. Αν δεν τη διακόπτετε, θα έχει τελειώσει. Κύριε Καμαδί, ολοκληρώστε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι πάγια και γνωστή η τακτική τη Νέα Δημοκρατία να επιχειρεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο από σιωπά σκοπίμω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής, ότι αποπληρώνει κανονικά τα δάνειά του, από σιωπά ότι η οφειλή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επαναλαμβάνω εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά του, να ολοκληρώσει, θα πάρετε το λόγο. 7.950.000. Να ολοκληρώσει, θα πάρετε το λόγο με τη σειρά που το ζητάτε. Τα οποία σε σύγκριση με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία αγγίζουν τα 401 εκατομμύρια ευρώ, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σε ό,τι αφορά την περίφημη επιστολή του κυρίου Τσίπρα, να πω απλά ότι ο κύριος Τσίπρας με δημόσιο έγγραφο ζήτησε την όποια συνεννόηση με την τράπεζα. Άλλοι με τεράστια χρέη προς τις τράπεζες δεν έκαναν καμία τέτοια πρόταση δημόσια. Προφανώς δεν την έκαναν γιατί ήταν σίγουροι πως δεν θα χρειαζόταν να συνεννοηθούν. Γιατί πίστευαν ότι με τις τράπεζες είχαν ήδη συνεννοηθεί με τους τρόπους που επί χρόνια ακολουθούσαν. Και κάτι τελευταίο. Να επαναλάβουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι παρά τις αλλαγές ονομασίας, όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, από όταν ονομαζόταν συνασπισμός ακόμα, διατηρούσε συνεχώς το ίδιο άφημι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.